Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων. Νέοι που δεν πρόλαβαν να ζήσουν τα όνειρά τους. Δυστυχώς η πολιτεία και η κοινωνία κοφεύει σε αυτό το πρόβλημα, σε αυτή τη γενοκτονία. Αν το 1/100 των προσπαθειών που γίνεται και καλά γίνονται για την πανδημία γινόταν για την οδική ασφάλεια, σίγουρα νέοι άνθρωποι που χάνουν τόσο άδικα τη ζωή τους θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν δίνουμε βάση, αυτό που είπαμε από την αρχή, στην προάσπιση της ανθρώπινης ζωής. Θα πρέπει να φτιάξουμε πόλεις και χωριά που να είναι στο κέντρο ο άνθρωπος και μετά να είναι τα τροφοφόρα. Αυτό είναι το μήνυμα, το σύγχρονο μήνυμα, και έτσι θα δούμε και λιγότερα θύματα και πιο ανθρώπινη ζωή στις πόλεις και στα χωριά. 47 νεκρούς τριγνεί η Κρήτη από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα. 37 άνδρες και 10 γυναίκες, με τα περισσότερα θανατηφόρα να σημειώνονται στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού μας, ενώ τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικίας άνω των 55 ετών. Τα περισσότερα θανατηφόρα αφορούσαν εκτροπές οχημάτων, με τους αρμόδιους να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς την πολιτεία. Τα μνημονεύουμε τα θύματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να μνημονεύσουμε και το γεγονός ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία στην ανθρώπινη ζωή. Και από χρονιά σε χρονιά δυστυχώς δεν αλλάζει. Δηλαδή, βλέπουμε να έχουμε και φέτος παρασύρσεις ανθρώπων, είτε πεζών είτε ποδηλατιστών, και εγκατάλειψη. Αυτό είναι το τραγικό και αυτό είναι, αν θέλετε, που πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι θέμα δικαιοσύνης, ατιμωρησίας για αυτό που συμβαίνει στον δρόμο, αδιαφορίας των πολιτών. Αδιαφορίας των πολιτών, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος χάνει το παιδί του από σούζα. Και κάθεται μετά και βλέπει ένα άλλο παιδί και κάνει σούζα μπροστά του. Πρέπει και ο πολίτης λοιπόν να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς με τη μέρα αυτή μνημονεύουμε, τιμούμε και δρούμε. Πεζοί, ποδηλάτες, οδηγοί μηχανής, επιβάτες αυτοκινήτων και ηλικιωμένοι, θύματα της ασφάλτου που δεν είναι μόνο αριθμοί. Όπως ο Ματθαίος και ο Έρντι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο Πολύδροσο Χαζίου, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Στο προσκήνιο επανέρχεται και η αναγκαιότητα μείωσης του ορίου ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές. Να δεσμευτούν οι δήμαρχοι ότι μπορούν να φέρουν στα δημοτικά τους συμβούλια το αίτημα αυτό για 30 χιλιόμετρα στις πόλεις, στους οικισμούς, στα χωριά. Δεν έχουν όριο ταχύτητας μέσα στα χωριά. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεις μηχανάκι να τρέχει με 50, 70, 100 χιλιόμετρα μέσα στο χωριό, τα αυτοκίνητα. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι από τους Δήμους της χώρας ο οποίος πρωτοστατεί προκειμένου η βιώσιμη αστική κινητικότητα να αποτελέσει θεμέλιο στην καθημερινότητά μας. Θα πάμε προς την κατεύθυνση μείωσης των ορίων, γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και ειδικά μέσα στις πόλεις. Ένα ακόμη τροχαίο που συγκλώνησε πρόσφατα το νησί μας ήταν ο θάνατος 25χρονου στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου. Η σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο ήταν σφοδρή, με τον άτυχο νεαρό να βρίσκει ακαριαίο θάνατο. Η οδική ασφάλεια βρέθηκε στο επίκεντρο Εσπερίδας, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Μετεκπαίδευση λοιπόν στους ενήλικες, κάτι το οποίο λείπει από τη ζωή μας σήμερα. Στόχος και σκοπός μας είναι η αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών για εμάς τους ενήλικες πρωτίστως, που είμαστε και τα πρότυπα των παιδιών μας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μαύρη λίστα περιλαμβάνει 1.350.000 νεκρούς και 50 εκατομμύρια σοβαρά τραυματίες κάθε χρόνο, όπως εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.